Ναι, σίγουρα αυτή η δεκάρωση ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τη φετινή μας χρονιά. Θεωρώ ότι είχαμε πολύ καλή ομάδα, το δείξαμε. Σε 10 αγωνιστικές χάσαμε μία φορά και πήγαμε άλλη μία φορά ισοπαλία. Θεωρώ ότι ήταν μια χρονιά που θα μπορούσαμε να φτάσουμε πολύ πιο ψηλά. Ξέρετε όλοι πως αποκλειστήκαμε από ατυχία στα πέναλτι στους 8, θα πηγαίναμε στους 4, γιατί η ομάδα αυτή είχε μεγάλη ικανότητα και ποιότητα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί τα περισσότερα παιδιά παίζουν στο αντρικό και αυτό μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ στα παιχνίδια μας. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Το κάνανε μεγάλο αγώνα αυτές τις δύο μέρες. Ήρθαμε δυστυχώς λόγω των εξετάσεων με πάρα πολλές ελλείψεις και τραβήξανε το βάρος τα περισσότερα παιδιά και κάποιοι μικροί που φέραμε για να συμπληρώσουμε. Είναι ωραίο αυτό να βλέπουμε χαρούμενα τα παιδιά, οι κόποι τους να επιβραβεύονται και θεωρώ ότι σαν όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Δουλεύονται πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Πριν 5 χρόνια πήραμε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο. Πριν 2 χρόνια που ήμουν εγώ πάλι πήραμε την τρίτη θέση. Πήραμε την τρίτη θέση και φέτος είχαμε πολύ καλή ομάδα, αλλά δυστυχώς εντάξει, στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν και ατυχίες. Απάντως συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας.